Εγώ δεν ακούω τίποτα, παιδιά. Να πω λίγο κάτι, αν υπάρχει πρόβλημα. Μισό λεπτό. Να μιλήσουμε. Ναι, συγγνώμη, Νίκο, περίμενε. Ναι, Μάκη, μίλα, είσαι στον αέρα. Δεν κατάλαβα. Είσαι στον αέρα, πάμε. Εγώ δεν ακούω τίποτα. Αφού δεν μιλάει ο άνθρωπο. Τώρα είναι η επιστροφή, δεν μπορεί να. Εγώ θα ήθελα να πω, ξεκινάτε μια εκπομπή. Δεν μιλάω, δεν ακούω, πώς δεν μιλάω. Ναι, πάμε, πάμε, μιλάς τώρα. Έψη γραμμή. Τώρα δεν ακούω, να μας ακούτε από το τηλέφωνο μόνο. Το λέμε 100 φορές. Αν δεν μας ακούτε από το τηλέφωνο, δεν γίνεται κουβέντα. Αν υπάρχει πρόβλημα στους δέκτες της τηλεόρασης, δεν παίζουμε. Κάντε μια επανεκκίνηση, κλείστε την τηλεόραση ή τον αποδικοποιητή και ξανανοίξτε το πάλι. Και τον αποδικοποιητή και την τηλεόραση, έτσι εννοείται. Θα είμαστε καλά, ο Μακρύδης. Όχι, με ειδοποίησαν και εμένα από τον κοντρόλ τα παιδιά. Και Ντίνο, να σου πω και κάτι. Γιατί λέω ότι όλα ήταν σκεμμένα και προσχεδιασμένα. Δεν ακούω, ρε παιδιά, τον Βουλό. Ο κύριος Πάτσης είναι πανέξυπνος. Δεν είναι δυνατόν να μην ήξερε μέχρι τελευταία στιγμή και να μην ενημερώσει για τις δύο προσφυγές. Δεν κάνω το συνήγορο του Πάτση, έτσι. Μπράβο. Τα ήξερε. Τα ίδια συμβαίνουν με Πανιόνιο και Όφη που παίρνουν παρατάσεις από τη Σούπερ Λίγκα. Ναι. Ο κύριος Πάτσης δεν μπορούσε να πάρει μια παράταση. Μισό λεπτό, γιατί είσαι και λογιστής και τα ξέρεις καλά. Αυτές οι ομάδες που προανέφερες. Μ' ακούς? Ναι, βέβαια, ναι, σε ακούμε, ναι. 4-5 χρόνια συνεχόμενες, αν δεν κάνω λάθος. Ακριβώς. Και παίρνουν παρατάσεις επί παρατάσεων και ο κύριος Πάτσης άφησε τη νίκη για δύο προσφυγές των 15.000 να διαλυθεί. Δεν είναι κάτι παράξενο. Όχι το 15. Όσο να ήταν. Τον 5.000. Τον 5. Με τη Ζάκη των 3.000. Αυτά να σκεφτείτε τι έκανε. Αλλά έχετε ευθύνη και εσείς στη νίκη. Τα λέγαμε. Εμείς ήμασταν οι αντινικιώτες. Εντάξει, τώρα γίνεστε όλοι μετά γνωστό προφανώς. Όχι, μετά. Από το Σεπτέμβρη τα λέγαμε. Λοιπόν, τα λέγατε. Εντάξει, και τι έγινε δηλαδή. Τι έπρεπε να κάνουμε εμείς. Να τα διαλύσουμε όλα από τότε. Ή ξέραμε πού θα πάει το καράβι. Υπάρχει τρόπο. Πού θα πάει το καράβι. Το είπε και ο Γαλάτης πολλές φορές αυτό. Ναι, και επειδή. Και επειδή το είπε και ο Γαλάτης και ο Πέγιος έπρεπε να κάνουμε εμείς. Του Ράδιο Βέρα, συγγνώμη. Λοιπόν, κάτι τον άκουγα και παραξηγήθηκε. Εντάξει. Ναι, εμείς τι έπρεπε να κάνουμε. Να τα παρατήσουμε. Μισό λεπτό, Ντίνο. Να τα παρατήσουμε. Έπρεπε να κρατήσουν τις πατινές τους. Μισό λεπτάκι. Όχι. Τις πατινές που κρατούσαμε. Όχι. Οι ρεπόρτερ δεν είναι οπαδοί. Λίγοι ήταν αυτοί που δεν κρατούσαν πατινές. Άκουσε με λίγο, Ντίνο. Ότι ναι, να φύγει ο Πλεξίδας. Δεν συμφωνούμε έτσι όπως κυβερνάει την ομάδα. Όπως κάνει κουμάντο. Τις πατινές μας τις κρατούσαμε, Ντίνο. Πρέπει να υπάρχει διάδοση κατάσταση. Λίγοι ήταν αυτοί που δεν είχαν. Δεν έλα, Μάκη. Ο Μάκης είναι στο τηλέφωνο. Έλα, Μάκη. Να μας ακούσει από το τηλέφωνο, Μάκη. Από το τηλέφωνο, έλα, Αποστολή. Έλα, πάμε. Έλα, Μάκη. Από το τηλέφωνο έγινε. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να σας πω, πολύ καλά κάνετε και αναφέρεστε για την ομάδα της Νίκης Βόλου. Θα ήθελα να πω όμως πρώτα. Πείτε πρώτα, παιδιά, τα αποτελέσματα της αγωνιστικής σήμερα. Δείξτε σήμερα ότι ποτέ έκανε να γίνει στις καρδίτσες. Υπάρχει άλλη εκπομπή για το Μάκη, έλα τώρα, ναι. Φίλες, μας βάλεις χέρι, τώρα έχουμε την τρέλα μας τώρα, ρε Μάκη, μας βάλεις χέρι, ρε φίλε. Ω, δεν σε βάζουμε χέρι. Αφού έχει μια μισή εκπομπή πριν από εμάς. Τα δείχνει όλα, ρε Μάκη. Δεν βάζουμε χέρι, ρε Ντίνο. Έλα, Μάκη, τώρα κι εσύ, είμαστε πως τρελαμένοι. Περιμένει και ο κόσμος, βεβαίω και ο κόσμος να ακούσει τα αποτελέσματα, να δει κάποια στιγμή ότι παπάνε. Τι αποτελέσματα, ρε Μάκη, άλλο είδος εκπομπή είναι αυτή. Πρώτη φορά λες και παίρνεις πρώτη φορά τηλέφωνο στην εκπομπή, ρε Μάκη. Δεν λέω ότι παίρνω πρώτη φορά, αυτό λέω, δεν λέω ότι παίρνω πρώτη φορά. Έλα, πω ότι είσαι κανένας καινούργιος και παίρνεις πρώτη φορά, εντάξει. Το έχουμε ξαναπεί. Εδώ πρέπει να βγάζουμε τηλέφωνα, βγες πες την άποψή σου, τι γίνεται με την ΑΕΛ, τι γίνεται εκεί που γουστάρεις να πεις για την Καρδίτσα, για τα Τρίκαλα, για τον Ολυμπιακό Βόλο, για την Νίκη Βόλο. Τέλος πάντων, εντάξει. Εντάξει, πάρε ανάσα. Ανάσα, πήρα εγώ. Πάρε το φαίνο, πάρε ανάσα λίγο, εντάξει. Πάρε ανάσα. Άντε. Εσύ κολώνησε, από μόνο σου κολώνησε. Πες, άντε. Λοιπόν, μια και είπες τώρα και αναφέρθηκες για την ομάδα μου, για την Λάρισα. Ναι. Έτσι, εγώ θέλω να πιστεύω ότι θα έχουν καλύτερες μέρες για την ομάδα μας. Αυτό είναι. Αλλά εγώ όμως έχω μια πορεία, Ντίνο. Πες. Θα ήθελα να σου πω, αυτοί είναι οι ενδιαφερόμενοι που ενδιαφέρονται για την ομάδα. Γιατί δεν βγαίνουν, σε παρακαλώ, επώνυμα για να πούν και τα ονόματά τους, για να ξέρει και ο κύριος Πληξίδας σε ποιους θα δώσει συμμετοχές. Ποιοι είναι αυτοί οι αγοραστές,
είναι αυτά τα ονόματα. Γι' αυτό δεν την έδωσε την ομάδα. Σωστό αυτό. Γι' αυτό δεν την έδωσε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχω απόλυτο δίκιο. Βγήκε αυτός ο κύριος Παλάστας, πώς λέγεται. Ναι, ναι. Έτσι. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Και τώρα πιστεύω ότι είναι άλλες 2-3 επιχειρηματίες. Ναι. Αυτά τα ονόματα τους γιατί δεν τα λένε. Πιστεύω ότι θα πρέπει να το καταλάβει και να βγάλει και ο ίδιος τα ονόματα, έστω και καθυστερημένα, να πει τα ονόματα των επιχειρηματιών. Αλλά δεν ήταν να το δούμε. Δεν ήταν να κάνω συνέντευξη. Εγώ αυτό που ξέρω, Μάκη, είναι ότι η Λάρισα έχει αγώνα αύριο στις ΣΕΡΕΣ και πρέπει να κερδίσει σε ένα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Εγώ αυτό είναι που ξέρω. Και ξέρω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτός που λέγεται Πλεξίδας με τη χαζομάρα που έχει, με την τρέλα που έχει. Με όλα τα χαζά που κάνει, έτσι. Και είναι αυτός ο οποίος δίνει τα λεφτά για να πάει η αποστολή και να πάει να παίξει. Ναι, αυτό που λέει συμφωνώ. Περίμενε λίγο, αυτό που είπε συμφωνώ ότι να πάρουμε το παιχνίδι αύριο. Έτσι. Αλλά φοβάμαι που ότι το παιχνίδι παραπάνω από ένα και αύριο δεν βγαίνει, κοινό. Εντάξει, Μάκη, μου να είσαι καλά. Όχι να είμαι καλά, δεν τελείωσα ακόμα. Άποψή σου είναι, ρε Μάκη. Όχι, λέω άποψή σου είναι, ρε Μάκη. Ναι, άποψή μου είναι, ναι. Σύπα, το θέλω μέσα στην καρδιά μου να κερδίσουμε οπωσδήποτε. Όλα τα αποτελέσματα πιθανά είναι. Όλα τα αποτελέσματα. Να είμαστε πιο γρήγοροι όμως, παιδιά. Θα πω και κάτι άλλο. Δημήτρη. Ναι. Θα πω Δημήτρη. Γιατί παλικάρι μου βγάζεις τόσο κακία για την ομάδα, μπορείς να μου πεις. Καμία κακία. Γιατί βγάζεις τόσο κακία. Να σου απαντήσω λοιπόν. Όταν λέει ο Ντίνος ότι θα βγω πρωταθλητής, εδώ πέρα νομίζω πρέπει να έχουμε μια σοβαρότητα. Το ρόστερ της Λαμίας είναι και το... Είναι άποψή μου, ρε Δημήτρη. Όχι, ρε Ντίνο. Είναι άποψή μου, δεν είσαι χθεσινός, ρε Ντίνο. Δημήτρη, είναι άποψή μου. Έχεις το ρόστερ της Λαμίας. Έχω την καλύτερη ομάδα. Καλύτερη τη Λαμία από το ρόστερ. Και από τη Λαμία καλύτερο σήμερα. Καλά, εντάξει. Ναι, πολύ για μένα. Τι μου λες τώρα, ρε. Καλά, παραμύθια. Παραμύθια εδώ, ο καθένας παραμύθια. Ο Παδηλίκη πουλάτε. Ο Παδηλίκη πουλάτε. Εντάξει, κορυδεύετε τον κόσμο. Εντάξει. Δημήτρη, να μ' ακούς. Σ' ακούω, ναι. Να πω κάτι τελευταίο και κλείνω, Δημήτρη. Να πω κάτι τελευταίο και κλείνω. Εντάξει, να σου πω κάτι, Δημήτρη, και κλείνω. Το έχεις πει πολλές φορές και το παραλαμβάνεις ότι εμείς στην Λάρισα την έχουμε πελάτη. Τι την έχουμε? Τι είπε? Τι είπε, ρε Ντίνο? Γυλάει. Κάτι στα βγάλια. Την έχουμε πελάτη, δεν είναι συνέχεια. Πελάτη. Αυτό είναι γεγονός, αγωνιστικά. Ναι, αγωνιστικά, έτσι. Ναι. Ναι. Εσύ με την ομάδα της Ζακίνθου και με την ομάδα του Τερνάβου, τι έχεις να πεις? Χάλια, γελιοποιήθηκα. Γελιοποιήθηκα. Ποιον έχει πελάτη, ρε Μαγκή. Γελιοποιήθηκα. Μην κατάσεις όλα πολύ τα τηλέφωνα, καλά. Και το Τερνάβου το πάρουν έτσι. Γελιοποιήθηκα με τον Τερνάβου. Τι να σου πω άλλο. Ψέματα. Μην βγάζεις κακία για την ομάδα, δεν καμία. Άσε να βγάζει, ρε πουλάει. Μην βγάζεις κακία για την ομάδα. Πουλάει τα ζωμάρα, να πούμε το πουλάκι μου. Ναι, καλά, εντάξει. Εσύ πουλάς ο Παδηλίκη. Γεια σου. Πουλούσες ο Παδηλίκη με τον Πιλαδάκη. Πουλούσες ο Παδηλίκη με τον Πιλαδάκη. Ο Παδηλίκη με τον Μπάτσε όταν ήταν στην ζώνα. Καλά, καλά, εντάξει. Πάμε σε διαφημίσεις. Παρά του Προέδρου είσαι. Διαφημίσεις. Πες εσύ ό,τι θέλεις. Διαφημίσεις. Εσύ πες ό,τι θέλεις, αλλά μην σχολιάζεις, μην λες ονόματα όμως. Διαφημίσεις. Παρά του Προέδρου. Διαφημίσεις. Μην λες ονόματα. Ναι, ναι. Ναι. Από το Σωρό, εδώ στο Βόλο, υπάρχουν κάποια προβλήματα στο σήμα. Δεν ευθύνεται φυσικά η TRT. Είναι τα περίφημα τα ψηφιακά αυτά συστήματα. Με λίγα λόγια δεν βλέπω Βόλος, βλέπουν όλες οι άλλες περιοχές. Βλέπουν από το Βόλο, λέει καλά. Από το Πήλιο, αλλά πολύ λίγοι πάνε κοιτάνε το Πήλιο, δυστυχώς. Να ξεκαθαρίσουμε... Επαναλαμβάνω το τηλεφωνικό μας κέντρο να μπει το τηλέφωνο. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε κάτι για να καταλάβει ο κόσμος. Εδώ δεν είμαστε για να πουλάμε ο Παδηλίκη. Όπως είχαμε πει για τον Ολυμπιακό Βόλο τα προβλήματα όταν τα είχε, όπως λέγαμε για την νίκη φέτος, έτσι θα πούμε και για τη Λάρισα, για όλους. Και μην μας χαρακτηρίζεται ότι βγάζουμε μίσος. Εμείς πιστεύουμε ότι αγωνιστικά η Λάρισα δεν είναι καλή. Είναι χειρότερη από Ηρακλή, χειρότερη από Λαμία, χειρότερη από Ολυμπιακό Βόλο, αυτό που δείχτηκε για αγωνιστικά. Άσχετα ο Ολυμπιακός αυτοκτονεί με τον κάθε πεθαμένο. Να λέμε ψέματα, θέλετε. Να λέμε αυτό που λέει ο Ντίνος, ο γη πρωταθλητής. Πιστεύει ο Ντίνος αυτό. Εμείς δεν πιστεύεις. Ορίστε. Εσύ τι πιστεύεις? Εγώ πιστεύω ότι θα βγει πρωταθλητής. Εσύ τι πιστεύεις? Αποστόλη, τι πιστεύεις? Αποστόλη, απαντήσου. Όχι, εγώ θα απαντήσω μετά. Αποστόλη, τι πιστεύεις? Εσύ τι πιστεύεις? Ότι θα βγει τέταρτος. Εσύ πιστεύεις ότι θα βγει τέταρτος? Ναι. Εδώ θα είμαστε. Αποστόλη, τι πιστεύεις? Εδώ θα είμαστε. Να ρωτήσουμε τον Αποστόλη. Εγώ πιστεύω ότι. Εδώ θα είμαστε, αγόρι μου. Άκου λίγο και την άλλη γνώμη. Εδώ θα είμαστε. Μπορεί να μπλέξει και στα play out η Λάρισα. Ορίστε. Τι θα πει, Δίνο? Έτσι. Άποψή σας. Και το δύο γιατί σας. Πιστεύω. Γιατί άποψή σας. Ναι, να το δικαιολογήσω κιόλας. Να το δικαιολογήσω.
Γιατί πιστεύω ότι δεν έχει τη διοικητική αφήξη. Δεν έχει. Δεν έχει την διοικητική. Ανοίξτε με ρε παιδιά λίγο τον Άρη. Δεν βλέπω που δεν βλέπω. Δεν έχει την διοικητική. Ναι, άνοιξε λίγο και εμάς εδώ να πούμε. Για να κρατηθεί σταθερή και όρθια. Δεν έχει. Την διοικητική δομή, ναι, και σύνδεση. Πρόσεξε. Σύνδεση και δομή για να σταθεί όρθια. Ναι. Πιστεύω ότι θα δημιουργηθούν προβλήματα στην ΑΕΛ. Θα ξαναδημιουργηθούν και άλλα προβλήματα, λες. Λόγω, ναι, λόγω. Εξωαγωνιστικά της... μιλάτε τώρα. Εσείς μιλάτε εξωαγωνιστικά, δεν μιλάτε αγωνιστικά. Λόγω του γεγονότος ότι δεν έχει σταθερή. Ναι, εσύ τώρα μιλάς με την εμπειρία σου. Άκουσε με κάτι, δεν έχω πρόβλημα, δεν ακούω καλά και δεν σε ακούω. Εξωαγωνιστικά. Εξωαγωνιστικά μιλάτε, ναι, έτσι. Ναι. Εξωαγωνιστικά. Ναι. Να το ξεκαθαρίζετε αυτό, να το λέτε. Εντάξει. Μα να σου πω κάτι. Εγώ το εξωαγωνιστικό και το αγωνιστικό συνθέτουν την ομάδα. Φυσικά. Αν ένα από τα δύο δεν πάει καλά, φυσικά, η ομάδα δεν θα είναι καλή. Φυσικά. Ωραία. Αυτό είναι γεγονός. Πώς λέμε ότι η νίκη δεν έχει ούτε αγωνιστική παρουσία, ούτε εξωαγωνιστική. Ωραία. Ανόθευτη μας τη λέγαν. Είναι άποψή σας. Νικάρα μας τη λέγαν. Καλά, ότι είμαστε ανόθευτοι είμαστε, έτσι και το ξέρεις. Το έχουμε αποδείξει αυτό. Ενώ γι' αυτό δεν έχουμε υποταχθήσει κανένα πρόεδρο ποτέ. Γι' αυτό κυνηγηθεί και ο κύριος Πάτσης. Γιατί είμαστε ανόθευτοι. Ευτυχώς θα είπε ο Μπέος την προηγούμενη Κυριακή. Δεν λέτε και οι δύο τίποτα. Τι δεν λέτε. Ευτυχώς θα είπε ο Δήμαρχος. Μα... Τι δεν λέτε. Δίνω, όταν καίγεται το σπίτι σου, θα έρθει φωτιά και στο δίπλα του σπίτι. Δεν λες τίποτα. Θα πάρει τη φωτιά στο σπίτι του γείτονα. Να την ακούσουμε λίγο. Τι δεν λέμε, Ντίνο, για πες μας λίγο να ακούσουμε. Τι δεν λέτε, εγώ να πω. Τι δεν λέμε, τι, για ποιο πράγμα. Αγωνιστικά. Σας τα είπε ο Μπέος την προηγούμενη Κυριακή εδώ. Τι μας είπε ο Μπέος. Έρχεστε από πίσω και εσείς αυτό σου λέει. Τι μας τα είπε. Τι, πες μου πού, γιατί δεν θυμόμαστε τι. Δεν θυμάσαι, εσύ και δεν θυμάσαι. Δεν θυμάμαι, όχι. Να σου θυμίσω εγώ, ρε Μητσό. Ναι, για θύμισε μας εσύ. Λοιπόν, είπε ότι η νίκη θα αφανιστεί. Ναι. Αφανίστηκε. Ναι. Λοιπόν, και έρχεται και η σειρά του Ολυμπιακού, είπε. Ξέχασε τι είπε ο πρόεδρος. Έρχεται η σειρά του Ολυμπιακού, αν δεν στηριχτεί η διοίκηση. Αυτό, είπε. Αυτό δεν είπε. Έχει διαφορά από τώρα, μετά. Αν έρχεστε κι εσείς. Έχει διαφορά. Αυτό σου είπε. Εσάς σας παράτησε, εμάς δεν θα μας παρατήσουν. Εμάς μπορεί να έχουν πρόβλημα οικονομικό. Ο Πλεξίδας δεν έχει πρόβλημα οικονομικό, αλλά μπορεί να την παρατήσει κάποιος με τη Λάρισα, με το μυαλό που έχει. Έτσι είναι η ζωή. Τουλάχιστον εμείς έχουμε δύο σοβαρούς ανθρώπους, βολιώτες, οπαδούς. Άσχετα αν έχουν τα χρήματα ή δεν έχουν. Ο Πάτσης δεν ήταν οπαδός. Ο Πλεξίδας δεν είναι οπαδός. Ο Πιλαδάκης δεν ήταν οπαδός. Αλλά αν θέλετε να πουλάτε οπαδηλίκη, πουλήστε. Είναι πολύ πιο επικίνδυνη. Εσύ προηγουμένως. Μισό λεπτό. Ναι. Εσύ προηγουμένως μας έλεγες εδώ ότι πουλάνε οπαδηλίκη και τώρα λες και οπαδηλίκη, ρε. Θα μας τρελάνεις. Ο οπαδί είναι ειδικού του Ολυμπιακού Βόλου, λέω. Καλά, δεν περίμενα να καταλάβεις. Δεν περίμενα να καταλάβεις τι λέω. Δεν περίμενα να καταλάβεις τι λέω. Μισό λεπτό. Καλά, εντάξει, πού να καταλάβεις. Όταν καίγεται το σπίτι του διπλανού, η φωτιά θα έρθει και στο δικό σου σπίτι. Γιατί είναι αυτό. Του γείτονα. Έτσι είναι αυτά. Άμα το σπίτι του γείτονα. Έτσι είναι αυτά, Δημήτρη. Καταρχάς, να πούμε ένα πράγμα. Ότι είναι πιο δυστυχισμένος αυτός που χαίρεται με τη δυστυχία του άλλου. Ακριβώς. Είναι γεγονός. Ακριβώς. Για σένα το λέει. Γιατί εσείς ψήνατε κοτόπουλα και μπριζόλες όταν ο Ντίκα ψήναμε. Εγώ δεν λέω. Εγώ δεν λέω τέτοιες γλώσσες. Ο Ντίκα ψήναμε εμείς. Όταν ο Ολυμπιακός Βόλου είχε αποκλειστεί. Δημήτρη, ναι. Δυστυχώς, τι είχα πει τον Νίκο πριν από 1,5 μήνα. Για ότι του χρόνου τέτοια εποχή θα παίζεις γάμα εθνική. Του χρόνου τέτοια εποχή. Πότε το είπες, ήμουν εδώ παρόν. Το είπε σε καλά, το τι είπα να θα είναι. Πέρυσι το είπε, πότε το είπε. Πριν από 1,5 μήνα. Έκανε λάθο. Έκανα λάθο. Ναι, θα παίζει τη στο β' τοπικό. Ναι, ωραία. Με τον νέο αθλητικό νόμο παίζει β' τοπικό. Ωραία. Και τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ναι. Ότι ελέγχεστε όλοι, ναι, ναι. Όλοι οι νικάρες, οι μεγάλες νικάρες ναι. Που αφήσατε αυτόν τον τύπο να κάνει το κεφαλιού του χωρίς να ορθώσετε το ανάστημά σας, το λόγο σας. Και το ποδοσφαιρικό σας ύψος. Εμείς αυτόν τον τύπο τελείωσες. Τελείωσες. Δεν τελείωσα, όχι. Ωραία, λέγε και θα σου δεν πω μετά. Δεν τελείωσα. Λέγε. Ποτέ δεν βγάλε περίμενα. Τη χολή σου, έλα. Γιατί χολή, η αλήθεια είναι χολή. Βγάλε την, άντε, η αλήθεια είναι χολή. Βγάλε την αλήθεια. Μετά από 48 ωραία. Χρόνια μου ανεβαίνει άλλο και εκεί και κάνει 10 παιχνίδια. Βρε, ανοίξε μια τρύπα να κρυφτείτε μέσα. Εμείς. Βγαίνετε... Ναι, ανοίξε μια τρύπα να κρυφτείτε. Εμείς θα κρυφτούμε μέσα. Ναι, αντιτροπή. Εμείς τουλάχιστον είχαμε τα καλαμπαλίκια. Αντιτροπή. Είχαμε τα καλαμπαλίκια. Τι ωπάμα, ρε. Καλαμπαλίκια, τι. Εντάξει, αντιτροπή. Είπαμε, όχι, καμία ντροπή. Γιατί την τροπή. Άκουσε και την απάντηση, Γαλάτη. Άκουσε και την απάντηση. Είχαμε τα καλαμπαλίκια, τον άνθρωπο αυτόν, να τον πάρουμε χαμπάρι λοιπόν ποιος είναι και τι είναι και να αντισταθούν πρώτα οι σύνδεσμοι. Εμείς δεν σκύψαμε το κεφάλι σε κανένα πρόεδρο. Δεν γλύψαμε καμία και δεν φιλήσαμε καμία κατουρημένη ποδιά. Κατάλαβες. Αυτή είναι